Γαβρίλ Χαρίτος, ο γνωστός αναλυτής, ερευνητής στο ΛΙΑΜΕΠ, στον Μπεν Γκουριόν και κατά τη γνώμη μας κορυφαίος στο θέμα. Καλησπέρα. Γεια σας και καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. Λοιπόν, καλά είμαστε, ελπίζω να είστε κι εσείς. Έχουμε ραγδαίες εξελίξεις. Τι αποτιμάτε, τι βλέπετε? Κοιτάξτε, χθες και σήμερα είναι δύο ειδικές ημέρες. Από χθες το βράδυ στις 8 μέχρι και απόψε στις 8 η ώρα ήταν η ημέρα μνήμης των Ισραηλινών πεσόντων, πολιτών και στρατιωτών από την ίδρυση του κράτους, δηλαδή το 1948 έως και σήμερα. Και όπως αντιλαμβάνεστε, ύστερα από τα γεγονότα από τον Οκτώβριο και μετά και με τους νεκρούς πολίτες ύστερα από την επίθεση της Χαμάς της 7 Οκτωβρίου και με τον πόλεμο που ακολούθησε, οι μνήμες και η συγκεκριμένη μέρα είχε αποκτήσει ειδικό νόημα. Και με την λήξη των εκδηλώσεων μνήμης για τους πεσόντες στις 8 το βράδυ απόψε, έχει αρχίσει ήδη η ημέρα της ανεξαρτησίας. Τα γενέθλια ουσιαστικά του κράτους, που κατά σύμπτωση φέτος και η εβραϊκή ημερομηνία, γιατί με βάση την εβραϊκή ημερομηνία είναι που γιορτάζονται αυτές οι ημέρες, κατά σύμπτωση συμπίπτει και με την ημερομηνία του Γρηγοριανού του ημερολογίου. 14 Μαΐου του 1948 είχε ανακηρυχθεί η ανεξαρτησία του. Συγγνώμη, το εβραϊκό ημερολόγιο δηλαδή είναι κινητή? Ναι. Το εβραϊκό ημερολόγιο και όλες οι επέτη και τα μνημόσυνα αλλά και οι εθνικές επέτη γιορτάζονται ανάλογα με το εβραϊκό ημερολόγιο, που δεν συμπίπτει πάντοτε με το γρηγοριανό ημερολόγιο. Δηλαδή είναι σεληνιακό είναι το εβραϊκό. Φέτος συνέπεσαν έτσι, δηλαδή το κινητό εβραϊκό. Ναι, κατά σύμπτωση ναι. Μάλιστα. Συμβαίνει αυτό το πράγμα και συμβαίνει πολύ σπάνια. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι η 15η Μαΐου που είναι η ημέρα της Νάκμπα που την γιορτάζουν οι Παλαιστίνοι και που είναι για την επέτειο του ξεριζωμού, γιατί 15 Μαΐου του 1948 είχε αρχίσει ο πρώτος Αραβο-Ισραηλινός πόλεμος με αποτέλεσμα οι Ισραηλοί να κερδίσουν και οι αραβικές χώρες που είχαν κηρύξει τον πόλεμο εκείνη την ημερομηνία έχασαν. Και ως αποτέλεσμα είχε μεγάλος πληθυσμός παλαιστινιακός, αραβικός, να εκτοπιστεί και να αφήσει τις αιστείες του. Άρα και φέτος συμπίπτουν όλα μαζί αυτά, έτσι? Ναι, και συμπίπτουν όλα μαζί και όπως αντιλαμβάνεστε, όταν έχουμε μία εβδομάδα με την ημέρα της μνήμης που τελείωσε απόψε, με την ημέρα της ανεξαρτησίας που έχει αρχίσει απόψε και με την ημέρα της Νάκμπας στις 15 Μαΐου, με όλες αυτές τις συμβολικές ημερομηνίες, ουσιαστικά η διαδικασία για την διαπραγμάτευση για την εκεχηρία και από τη μια πλευρά και από την άλλη, θεωρείται ότι αυτές οι μέρες είναι χαμένες ουσιαστικά για το εάν θα μπορούσε η μία ή άλλη πλευρά ή και οι δύο μαζί να επιδείξουν την θέληση να προχωρήσουν αυτές οι διαπραγματεύσεις. Οπότε λοιπόν αυτή η εβδομάδα είναι χαμένη από πλευράς των διαπραγματεύσεων. Η πρώτη αποτίμηση, η οποία φαντάζομαι ότι είναι και πολύ λογικό να το καταλάβουμε, ότι σε αυτές τις μέρες και υπ' αυτές τις συνθήκες οι ιστορικές επέτη και οι εθνικές επέτη και από τις δύο πλευρές αποθαρρύνουν τις ηγεσίες και της Χαμάς αλλά και του Ισραήλ, όπως επίσης και των διαπραγματευτών να προχωρήσουν έτσι όπως θα ήθελαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν οι παρασκηνιακές επαφές και με το Κατάρ και με την Αίγυπτο και με την Αμερική, αλλά να μην περιμένουμε ουσιώδεις εξελίξεις κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας όσον αφορά την εκεχηρία. Είναι μια χαμένη εβδομάδα αυτή. Τώρα για την επόμενη μέρα στην Γάζα υπάρχει κάποια γενική εικόνα, αν και όταν τελειώσει ο πόλεμος, ποιο θα είναι το καθεστώς, ενώ ποιος θα ελέγχει τι? Ψιθυριζόταν ήδη από το τέλος του 23 και νομίζω ότι σε μία από τις συζητήσεις μας το είχαμε πει, αλλά πλέον έχει βγει και ως διαρροή πριν από δύο ημέρες από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας το Ισραηλινό, που έχει αρχίσει πλέον να επεξεργάζεται σχέδια που θα προτείνει στο Υπουργικό Συμβούλιο για το ποια θα
ήθελε το Ισραήλ να είναι η επόμενη μέρα στην διακυβέρνηση της Γάζας. Υπό την προϋπόθεση ότι η Χαμάς θα έχει διαλυθεί ή θα έχει εκριζωθεί, όπως τουλάχιστον είναι ο στόχος αυτού του πολέμου και ειδικότερα της επιχείρησης της Ράφα, που θα μιλήσουμε στη συνέχεια για αυτήν, ελπίζω. Το σχέδιο λοιπόν που επεξεργάζονται και που φαίνεται πως είναι το επικρατέστερο είναι το εξής. Ότι ο Ισραηλινός στρατός θα εφαρμόσει την διοίκησή του σε ό,τι αναφορά τον στρατιωτικό έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και στο βόρειο και στο νότιο της το μέρος για μία περίοδο 6 έως 12 μηνών. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της περίοδου, 6 με 12 μήνες, αυτό που προβλέπει αυτό το σχέδιο που θα προταθεί από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τις υπηρεσίες που θα παρέχονται στους πολίτες της Γάζας, δηλαδή αστυνόμευση, εκπαίδευση, η λειτουργία των νοσοκομείων κλπ, θα ανατεθεί, θα θελήσουν οι Ισραηλινοί δηλαδή, να ανατεθεί σε αραβικές ιδιωτικές εταιρείες, που όμως η κύριοι μέτοχοι τους θα είναι οι κυβερνήσεις των χωρών του κόλπου. Και όταν μιλάμε για κυβερνήσεις των χωρών του κόλπου, από τις χώρες αυτές δύο είναι που έχουν εξομαλύνει τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, είναι το Μπαχρέιν και τα Εμιράτα, και ψιθυρίζεται ότι θα μπορούσε από το περιβάλλον του παλατιού του Ριάντ, από τη Σαουδική δηλαδή κυβέρνηση, μέσω του Μπιν Σαλμάν και με την ενθάρρυνσή του, θα μπορούσαν και εταιρείες αυτής της μορφής να αναλάβουν ένα ρόλο. Εδώ που τα λέμε χωρίς το βάρος της Σαουδικής Αραβίας, δύσκολο να γίνει έτσι. Χωρίς το βάρος γενικώς ενός πολέμου και χωρίς το βάρος όλων όσων έχουν συμβεί. Είναι ένα δύσκολο σχέδιο και θα σας πω και το τρίτο του το σκέλος, ότι αφού θα περάσει αυτή η μεταβατική περίοδος του στρατιωτικού ελέγχου από τις ενόπλες δυνάμεις της Ισραηλινές 6 με 12 μήνες, το θεωρώ λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ σας λέω αυτό το οποίο έχει διαρρεύσει, ότι η πρόθεση των Ισραηλινών είναι να εγκατασταθούν πολιτοφύλακες, δηλαδή Παλαιστίνοι, κάτοικοι της Γάζας, που όμως από το 2007 ως το 2024 δεν τα πήγαιναν καλά με την Χαμάς και θεωρούν ότι οι Ισραηλινοί ότι μπορούν να βρεθούν παράγοντες από την τοπική κοινωνία που δεν είναι εχθρικοί προς το Ισραήλ αλλά είναι κυρίως εχθρικοί προς τη Χαμάς. Υπάρχουν. Και το πιο ενδιαφέρον... Είναι σοβαρή. Εάν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ναι, υπάρχει ως μέγεθος, ενώ είναι σοβαρό μέγεθος. Κοιτάξτε, τα Ισραηλινά μέσα ισχυρίζονται ότι υπάρχει. Και επίσης αναφέρουν από την κρατική τηλεόραση, αναφέρθηκε ότι για να θεσμοθετηθεί τέλος πάντων ένα σώμα πολιτοφυλάκων που δρά σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή άλλοι παράγοντες είναι στο Χαν Γιούνις, άλλοι παράγοντες είναι στο Ντιρ αλ-Μπάλαχ, άλλοι παράγοντες είναι σε διάφορες από τις πόλεις, στη Τζαμπάλια, ότι είχαν γίνει και επαφές με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Παλαιστινιακής Αρχής για το θέμα αυτό, γιατί αυτοί που αντιτίθενται στην Χαμάς είναι αυτοί που είναι πιο φιλικά διακείμενοι προς την Φατάχ που ελέγχει την κυβέρνηση της Ραμάλας. Δηλαδή αυτό το λένε οι Ισραηλινοί, δεν υπάρχει επιβεβαίωση από τη Ραμάλα και επαναλαμβάνω ότι αυτό το σχέδιο που σας παρουσίασα τα κύρια σημεία του είναι αυτό που έχει διαρρεύσει από τα κρατικά μέσα και είναι αυτό που φέρεται να πρόκειται να κατατεθεί το επόμενο διάστημα από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας προς το Υπουργικό Συμβούλιο με την επισήμανση ότι γίνεται και επεξεργασία και άλλων σεναρίων. Οι Αμερικανοί τι λένε γι' αυτό? Οι Αμερικανοί αυτές οι ιδέες έχουν ήδη συζητηθεί και έχουν ήδη διαρρεύσει κατά τη διάρκεια ήδη από το Δεκέμβριο, όπως σας είχα πει, και όχι μόνο από τα Ισραηλινά αλλά και από τα Σαουδαραβικά μέσα. Και μάλιστα είχαν βγει και αξιωματούχοι και από το Ριάντα αλλά και από τα Εμιράτα
Οι Σαουδάραβες, η εποδός είναι ότι δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε σε αυτό το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, εάν προηγουμένως οι Ισραηλοί δεν αποδεχθούν και δεν δηλώσουν ότι αποδέχονται τη λύση των δύο κρατών. Οι Εμιρατινοί το θίγουν ακόμα πιο πολύ, με τον Υπουργό Εξωτερικών πριν από 2 ημέρες με μία ανάρτησή του στο Twitter X, όπως λέγεται τώρα, είπε ότι, ότι τα Εμιράτα δεν θα συμμετάσχουν σε καμία διαδικασία ή σχέδιο που να αφορά την επόμενη ημέρα της Γάζας, εάν προηγουμένως δεν έχουν την συμφωνία της Παλαιστινιακής κυβέρνησης στη Ραμάλα. Και μάλιστα έχουν θέσει και έναν όρο που μου έκανε εντύπωση που αναφέρθηκε χθες από τον Υπουργό Εξωτερικών. Εφόσον η Παλαιστινιακή Αρχή ανανεωθεί στον τρόπο της διακυβέρνησής της. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επισήμανση από τους Εμιρατινούς, εάν λάβουμε υπόψη ότι πριν από ένα μήνα περίπου έχει αναλάβει τα καθήκοντά της η νέα κυβέρνηση της Ραμάλα. Και πάει να πει ότι εμέσως πλην σαφώς οι Εμιρατινοί θα ήθελαν να δούνε και άλλες αποδείξεις ότι αλλάζει ο τρόπος αυτές οι θεσμικές, αυτά τα θεσμικά, τα θέσφατα που ισχύουν εδώ και δεκαετίες, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ακόμα, δεν μπορώ να αποκρισταλώσω ακόμα τι θα ήθελε να δει. Προειδοποίηση και πίεση προφανώς. Υπάρχει, ναι, έχουμε λοιπόν ένα... Πάντως είναι αισιόδοξο το γεγονός ότι οι Ισραηλοί αρχίζουν και μιλούν πλέον επισήμως για την επόμενη μέρα. Χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι έχουν βγάλει από το πρόγραμμα το θέμα της διεύρυνσης της επιχείρησης στη Ράφα. Εκεί τι γίνεται? Λοιπόν, οι Ισραηλοί, όπως και απόψε ο πρωθυπουργός ο Νετανιάου, κατά τη διάρκεια αυτής της τελετής έναρξης για την ημέρα της ανεξαρτησίας, που να σημειωθεί είναι η πρώτη φορά που έχει μαγνητοσκοπηθεί και δεν γίνεται ζωντανά, εξαιτίας του πολέμου συμβαίνει αυτό, όταν αρχίζει η ημέρα της ανεξαρτησίας υπάρχει μια τελετή, και η τελετή αυτή συνήθως είναι, όχι συνήθως, είναι πάντοτε προβάλλεται από την τηλεόραση σε απευθείας μετάδοση. Φέτος έχει επιλεγεί για λόγους ασφαλείας να μαγνητοσκοπηθεί, και βέβαια αυτό μας δείχνει και το ηθικό της Ισραηλινής κοινωνίας, αλλά και τον θυμό που υπάρχει. Χθες δηλαδή και καθ' όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων μνήμης για όσους έχουν χαθεί από συστάσεως του κράτους έως σήμερα, όλα ήταν επικεντρωμένα για το πώς το κράτος δεν μπόρεσε να αντιμετωπίσει αυτή την επίθεση τον Οκτώβριο. Καλά, μεγάλο σοκ αυτό. Και ο πρόεδρος της Βουλής της Κνέσε, το Αμίρ Οχάνα, είπε στην εκδήλωση αυτή που έγινε πριν από λίγα λεπτά, ουσιαστικά ξαναζήτησε συγγνώμη προς τους πολίτες για το κράτος που δεν κατάφερε να τους προστατεύσει. Αυτό λοιπόν που ήθελα να σας πω αναφορικά με την Ράφα, μιας και από εκεί το έχουμε αρχίσει, οι δηλώσεις από την Ισραηλινή κυβέρνηση επιμένουν ότι θα γίνει, ότι θα διευρυνθεί η επιχείρηση στη Ράφα. Βέβαια θα μου πείτε τι νόημα έχει το να δηλώνεις ότι θα διευρύνεις μια επιχείρηση, αυτά τα κάνεις και δεν τα λες. Αυτή είναι η σωστή παρατήρηση. Ουσιαστικά είναι μήνυμα στους Αμερικανούς ότι ακόμα και αν δεν μας δώσετε τα όπτις, βόμβες και τα λοιπά, τον αυτισμό. Ναι, αυτά είναι και για εσωτερική κατανάλωση. Εγώ πιστεύω και νομίζω θα πρέπει να θυμηθούμε αυτή τη δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Βρετανίας, του Κάμερον, που είπε τα πάντα μέσα σε μια φράση. Ότι δεν είναι δυνατόν στη μεταπολεμική Γάζα να υπάρχει η Χαμάς στο πολιτικό περιβάλλον των Παλαιστινίων, γιατί δεν θα μπορέσει αυτό να ενώσει τον Παλαιστινιακό λαό και την κοινή γνώμη και την κοινωνία, και θα πρέπει να βρεθεί ένα μέρος ούτως ώστε να εξοριστεί η ηγεσία της Χαμάς κάπου. Και ουσιαστικά το έχουμε πει και πολλές φορές, εάν βρεθεί ποιο θα είναι αυτό το μέρος, ποια θα είναι αυτή η χώρα που θα φιλοξενήσει με εγγυήσεις ασφαλείας την ηγεσία της Χαμάς,
που είτε είναι στη Γάζα είτε είναι εκτός Γάζας, εάν θα μπορούσε να βρεθεί αυτό το μέρος το συντομότερο, η εκεχηρία ήταν στο τσεπάκι Ολωνών. Α, και... Άρα εκεί λοιπόν είναι το κομβικό σημείο. Δηλαδή, αν αύριο βρεθεί η χώρα που θα φιλοξενήσει, η ηγεσία της Χαμάς είναι διατεθειμένη να αποχωρήσει από τη Γάζα. Εμέσως πλην σαφώς ο Μπλίνκεν το έχει πει πολλές φορές. Ο Κάμερον ήταν ξεκάθαρος. Η Χαμάς τι λέει γι' αυτό. Άρα για να το λένε αυτοί προφανώς έχουν εικόνα και από τη Χαμάς, έτσι. Είναι λίγο δηλαδή είναι λογικό οι εικόνες των αμάχων που κυκλοφορούν στα μέσα και που είναι τραγικές, αυτόν που φέρνουν σε δύσκολη θέση είναι την κυβέρνηση του Νετανιάου. Είναι η Ισραηλινή πλευρά η οποία έχει το επικοινωνιακό κόστος από τις εικόνες της, των αμάχων. Σύμφωνοι, αν βρεθεί... που κερδίζει είναι η Χαμάς. Ωραία, αν βρεθεί η χώρα που θα τους φιλοξενήσει, η ηγεσία της Χαμάς είναι διατεθειμένη να καταλήψει τη Γάζα. Προφανώς το συζητούν. Mm. Προφανώς το συζητούν και το έχουν συζητήσει και μέσως έχουν βγει από δηλώσεις ότι το συζητούν και το σκέφτονται και το Κατάρ έχει πει ότι ίσως από τη στιγμή που θα σταματήσω εγώ, είχε απειλήσει το Κατάρ αν θυμάστε ότι θα φύγει από διαπραγματευτής. Mm. Γιατί ξέρω εγώ ήταν δυσαρεστημένο ίσως από τις πρωτοβουλίες από την Αίγυπτο που δεν τη ρωτούσε η Αίγυπτος το Κατάρ για το τι θα κάνει και το τι δεν θα κάνει. Μάλιστα. Και με αυτήν την ευκαιρία είπε και ο Πρωθυπουργός του Κατάρ ότι όταν θα σταματήσει πια το Κατάρ να συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία δεν έχει κανένα λόγο πλέον η ηγεσία της Χαμάς να είναι στο Κατάρ. Άρα οι δηλώσεις ότι θα συνεχιστεί η επιχείρηση, θα υλοποιηθεί η επιχείρηση στη Ράφα έχει μια μορφή πίεσης προς Χαμάς, αποδεχτείτε και φύγετε για να... Γιατί αλλιώς θα σας εντοπίσουμε και θα σας εξοντώσουμε. Θα πριν ότι όταν είναι να κάνεις κάτι που όλοι σου λένε να μην το κάνεις, εσύ δεν το κάνεις, αλλά απειλείς ότι θα το κάνεις, ουσιαστικά τι συμβαίνει, το παζαρεύεις. Και πραγματεύεσαι, Και αυτή η εβδομάδα, επειδή ακριβώς έχει αυτές τις τρεις ημέρες, η μία μετά την άλλη, με συμβολικό περιεχόμενο, με εθνικό περιεχόμενο, και προφανώς δεν θα μπορούσε κανένας να αιτιολογήσει στο εσωτερικό του, ούτε η Χαμάς προς τους Παλαιστινίους, ούτε και η Ισραηλινή η κυβέρνηση προς τον Ισραηλινό λαό, προς τους πολίτες της χώρας, ότι προχωράμε σε μια συνομιλία και σε διαπραγμάτευση, δημοσίως υποστηρίζουν το αφήγημα, όποιο και αν είναι αυτό. Και παρασκηνιακά, δηλαδή αυτή η εβδομάδα μπορεί να μην έχει εξελίξεις που τις βλέπουμε, αλλά έχει σίγουρα όμως εξελίξεις που δεν τις βλέπουμε. Ωραία, και κάτι τελευταίο, αν μπορείτε έτσι σύντομα, γιατί πρέπει να διακόψουμε για διάλειμμα. Η σχέση τώρα με τις ΗΠΑ μετά τη δήλωση Biden ότι δεν θα αποστείλει τον οπλισμό, τις βόμβες, 3.500 βόμβες. Ναι. Αυτή η δήλωση έχει συνοδευτεί από άλλες δηλώσεις από Ισραηλινούς αξιωματούχους που προέρχονται από το Υπουργείο Άμυνας, που ούτε λίγο ούτε πολύ μας λένε ότι δεν εννοούσε ότι είπε 100% ο Biden και ο Blinken και ο Austin, και ότι άλλα εννοούσε, άλλα δεν εννοούσε. Δηλαδή έχουμε μία προσπάθεια των Ισραηλινών να ερμηνεύσουν κάτι το οποίο σε μας έχει ακουστεί ότι είναι ξεκάθαρο. Και από την άλλη δεν έχουμε δηλώσεις από την Αμερική και από τον Biden και από τον Blinken ότι να επαναλαμβάνει ότι η Αμερική είναι δεσμευμένη για την διατήρηση της ασφάλειας και την προστασία της ασφάλειας του Ισραήλ. Δηλαδή είναι όλα στο τραπέζι. Αφήσιμο, ουσιαστικά. Εάν κάτι θα μπορούσα να παρατηρήσω για αυτό το πόλεμο από την αρχή ως το τέλος, το ένα είναι που σας το έχω πει και το έχουμε συζητήσει ότι το απροσδόκητο μέτωπο που έχει εμφανιστεί σε αυτό τον πόλεμο το είναι το μέτωπο ανάμεσα στο Ισραήλ και την Ουάσιγκτον, κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε. Και το άλλο είναι πόσο σημαντικό ρόλο παίζει ο επικοινωνιακός ο παράγοντας σε αυτόν τον πόλεμο με τα πολλά μέτωπα, με ένα Ιράν που εμφανίζεται και να χορογραφούνται οι επιθέσεις, οι αντεπιθέσεις, αυτή η πίεση της κοινής γνώμης από το εξωτερικό που είναι πολύ σημαντική.
Γενικά ο επικοινωνιακός τομέας σε αυτόν τον πόλεμο είναι ακόμα ένα μέτωπο. Βέβαια, πόλεμος. Αυτός ο πόλεμος εγώ νομίζω ότι θα αποτελέσει την αφορμή πολλών συζητήσεων για τον τρόπο που γίνονται πλέον οι πόλεμοι από εδώ και πέρα. Αν θυμάστε με τον πόλεμο του κόλπου αρχίσαμε να αντιλαμβανόμαστε ότι η τηλεόραση θα μπορούσε να, να καλύψει έναν πόλεμο και τώρα βλέπουμε ότι μπορεί να διαμορφώσει το αποτέλεσμα ενός πολέμου. Έχει αλλάξει τους κανόνες του πολέμου πλέον αυτή. Πάλιστα. Η αναμέτρηση που δεν ξέρουμε και πότε θα τελειώσει. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Γαβριήλ Χαρίτος. Εμείς, Γαβριήλ Χαρίτος, τον ευχαριστούμε πολύ.